Εγώ θα ξεκινήσω με την ανησυχία μου ως πολίτης, την έχω ξαναπεί και εδώ και αλλού, γιατί και η πολιτική μου άποψη προσπαθεί να συμβαδίζει, εγώ θα έλεγα, με αυτό που βιώνει η κοινωνία μας και που απαιτεί στις συνθήκες που είμαστε κάθε φορά. Μου επιτρέπετε αυτή την εισαγωγή, γιατί επειδή τυχαίνει να δουλεύω και στην Αυγή, μπορεί να νόμιζε κανείς ότι η Αυγή θα ήταν σε μια διαδικασία, όπως το έχουν πολλές φορές πει ή την κριτικάρουν πολύ εύκολα, μιας καθετοποίησης, όπως λέω εγώ, πολιτικής και δημοσιογραφικής δουλειάς. Όμως από την πρώτη μέρα το παίξαμε το θέμα και το παίξαμε σκληρά κριτικά το θέμα, γιατί πίστευα και πιστεύω και εγώ και οι συνάδελφοί μου, οι περισσότεροι τουλάχιστον που γνωρίζω και που θέλουν να τιμούν το επάγγελμά τους, ότι η εφημερίδα, η όποια εφημερίδα, αν δεν είναι κριτική απέναντι στην όποια εξουσία, δεν έχει και πολύ νόημα ύπαρξης και κάθε μέσο ενημέρωσης. Το λέω και ευρύτερα αυτό και το ξεκινάω από μένα. Λέω λοιπόν ότι και την πρώτη μέρα βάλαμε τη φωτογραφία και μιλήσαμε και για το πρόβλημα και για το έγκλημα και για τις ευθύνες. Θα πει κανείς ποιος θα τις λύσει αυτές τις ευθύνες. Να πω καταρχήν για τη σημερινή κουβέντα, μια και την ξεκίνησε και ο συνάδελφος. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια ψεύτικη ναυμαχία. Παρά τους τόνους, τις εντάσεις και τις φωνές. Μάλλον θα έλεγα, αν ήταν να διαλέξω από την αξιωματική αντιπολίτευση μια τοποθέτηση, θα διάλεγα του κυρίου Πλακωτάκη, που ξεκίνησε και όλα την επερώτηση. Που από όσο κατάλαβα προσπάθησε να τεκμηριάσει και δύο-τρία πράγματα κενών, αντιφάσεων, καθυστερήσεων. Εγώ όμως θα το πω πρώτα ως πολίτης. Κατά τη γνώμη μου, ο φίλος μας, ο υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής, παρά τη μακρά του αγωνιστική διαδρομή που τη θυμίζει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι επιχείρημα στο πρόβλημα, γιατί υπάρχει αγωνιστική του διαδρομή, δεν είναι Γεωργιάδης, για να είμαστε σαφείς. Άλλο πράγμα ο κύριος Γεωργιάδης. Ούτε σήμερα είπε, άλλο ο κύριος Κουρουμπλής. Φοράς παντελόνια, ρε, εγώ και τέτοια, δεν ζυγίζω κανένα πολίτη, ούτε κανένα πολιτικό, αλλά θέλω να κρίνω γιατί έχω το δικαίωμα της κρίσης και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος πολύ περισσότερο. Λέω λοιπόν ο κύριος Κουρουμπλής δεν έχει καταλάβει ακόμα, και να το πω με άλλα λόγια, ότι από την πρώτη στιγμή δεν κατάλαβε το πρόβλημα. Γιατί γίνεται χαράματα Κυριακής, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με όλη την κουστοδία των κυβερνητικών. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι παλαιά εικόνα. Το λέω και για τη δική μας κυβέρνηση, τη σημερινή, το λέω και για την προηγούμενη, το λέω και για την επόμενη. Και θυμηθείτε με. Είμαι από τους λίγους. Να σας θυμίσω ότι όλοι αυτοί έχουν πει ότι την καταργήσουν. Ξέρω ότι δεν τα ξεχνάμε. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν τα ξεχνάω. Γι' αυτό και το θέτω έτσι. Τι θέλω να πω. Όλοι έχουν πει ότι την καταργήσουν και όλοι αναφέρονται. Ήθελε να πάει ως υπουργός λοιπόν ο κύριος Κουρουμπλής και άλλοι υπουργοί να ακούσουν τον κύριο Πρωθυπουργό, να τον ακούσουν. Σάββατο έγινε αυτό. Το δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι, έχει θύματα ήδη το περιβάλλον και άλλα πολλά θα πω κι άλλα. Έγινε λοιπόν χαράματα. Ειδοποιήθηκε λέει ο κύριος Κουρουμπλής, τον πιστεύω. Η πρώτη δουλειά που έπρεπε να κάνει, αν είχε τρομερές οικολογικές ευαισθησίες, ρεαλιστικές, ήταν να πάρει το πρώτο αεροπλάνο ή το πρώτο ελικόπτερο ή δεν ξέρω τι και να κατέβει στην Αθήνα. Να σου κάνω εγώ το σύστημα. Δεν το έκανε αυτό και το εκεί ατύχησε. Δεν το είπε στο τηλέφωνο. Γιατί ατύχησε. Και εσύ διευθύνει κάτι. Σε παίρνει ο Γιάννης ο Χριστάκος, ο εφιστάμενός σου και σου λέει: Έλα Δημήτρη, αδεξαμενόπλαιο, τίποτα. Μωρέ εδώ, κάτι αυτά τα μαζεύουμε. Όχι, όχι, όχι. Εξαρτάται πώς το είπε. Μιλάμε ότι είναι η απλή του σπιτιού. Μπορεί να μην το αποκαλύπτει ο υπουργός. Αν ήταν στην Κρήτη μπορεί και να είχε χρόνο παραπάνω. Δεν ξέρω τι δεν έχει την ίδια σημασία. Δεν αλλάζω περιοχές. Λέω. Έπρεπε με την πολιτική του εμπειρία. Εγώ έμενω έκπληκτο. Την πολιτική του εμπειρία. Εγώ αυτό θα έκανα στη θέση του. Δεν είμαι στη θέση του, αλλά πρέπει να το κρίνω αυτό. Και λυπάμαι που μέχρι τώρα δεν έχει ακούσει τόσο σοβαρή κριτική προσέγγιση και από δικές μας πλευρές. Δημοσιογραφικές και πολιτικές. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Δηλαδή, όντως υπάρχει υποκειμενική ευθύνη του Κουρουμπλή, δεν κατάλαβε. Υπάρχει αντικειμενική, ηγείται στο Υπουργείο. Άρα, ό,τι και αν συμβεί, γυρνάει πάνω του. Υπάρχει όμως και το κομμάτι. Δεν δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, για να το πω Γιάννη, έχουμε έναν υπουργό εντελώς ανίκανο. Έχει κάνει jackpot στην αποτυχία στην επιλογή του προσώπου ο Γιώργος Πρωθυπουργός, εν προκειμένου Τσίπρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σε ένα ναυάγιο ένας αυτόματος μηχανισμός. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το παραβλέπουμε. Αν αυτά χωρίς πρέπει να τα λύνει. Δεν παραβλέπουμε τις ευθύνες του Υπουργού. Αλλά και το μαγαζί δεν δουλεύει. Να συνεχίσω και να απαντήσω. Ας υπάρχει μια λεπτομέρεια να τη βάλω στο τραπέζι. Το διακόψαμε το Δημήτρη. Ένα λεπτό, όχι όλοι μαζί αφενός και αφετέρου να ολοκληρώσω το σκεπτικό του. Εγώ ξεκίνησα αλλιώς λίγο αργά, αλλά νομίζω ότι έχω συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βεβαίως υπάρχει και θέμα μηχανισμού και υποστήριξης. Και εγώ δεν θα έλεγα μόνο αυτό, θα έλεγα και συντονισμού στην προσπάθεια. Γιατί δεν είναι μόνο η άμεση αντίδραση, ναι, η σημασία έχει. Έχει όμως μια σημασία γιατί και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα δεν υπάρχει αυτοματισμός. Δηλαδή, όποιος τύχει ή ό,τι κάτσει, έχει σημασία αυτός που έχει μια επιτελική ευθύνη, τι ζωντάνια, τι νεύρο, τι κινητικότητα, τι έλεγχο προσπαθεί να ασκήσει. Με αυτή την έννοια έχει νόημα ο πολιτικός ρόλος, όχι του συγκεκριμένου μόνο υπουργού, και άλλων υπουργών. Και εγώ θα περίμενα, και το λέω έτσι ως πολίτης, να υπήρχε και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και από άλλες πλευρές. Συναφών υπουργείων, να το πω έτσι.
Επίσης θα έλεγα και κάνω κριτική δημόσια ως πολίτης και ως δημοσιογράφος στο γεγονός ότι όταν ήταν στο Λονδίνο τη Δευτέρα, μίλησε στο Real και αυτά που έλεγε, επειδή έτυχε να τα ακούσω κιόλα ή μπορεί να τα διαβάσει και κανείς ακόμη, έτσι νομίζω ήταν εκτός φάσεως. Ναι. Ήδη έτρεχε το πράγμα πολύ παραπάνω και είναι προφανές ότι εκεί φταίει και άλλο επιτελείο στο πώς τον πληροφορεί. Έστω τη Δευτέρα να του πει εγκατάλειψε τα κέλα. Αλλά δεν λέω μόνο για τον Βουλή ότι έχει ευθύνες. Ότι σήμερα. Και δεν πάει να βρω εξηλαστήριο θύμα όπως ψάχνει ο Μητσοτάκης. Δεν εννοούμαστε. Σήμερα στη Βουλή. Στη Βουλή, με αφορμή τις επανειλημμένες συνεντεύξεις και με προκειμένου και η συνέντευξη και εδώ στη Δευτέρα στο Ριάλ, ο Άδωνης τον κένταγε. Και δεν μιλάω για την φρασιολογία τύπου αγοράς, αν έχεις παντελόνια ρε και τα λοιπά, τα οποία προφανώς και είναι απαράδεκτα που ακούγονται στη Βουλή. Λέω για τα επιχειρήματα που αντλούσε από το λόγο τόσες μέρες του Κουρουμπλή. Ναι, άμα πάμε όμως, αυτά είναι τα επικοινωνιακά. Ασυνέχειες, αντιφατικότητες. Επικοινωνιακά, προσέξτε με κάτι. Εγώ έλεγα πάντα, επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου. Το επικοινωνιακό, παρότι ξέρω ότι κυρίαρχο ρόλο παίζει στις δημοκρατίες, και όχι μόνο στις δημοκρατίες, αλλά ας πάρουμε τις δημοκρατίες, να είναι τα ελλείμματά τους, τα προβλήματά τους, καμιά φορά και τις εκρήξεις τους. Λέω, όποιος πιστεύει ότι αυτό και μόνο του είναι το όχημα, είτε να γίνεις κυβέρνηση, είτε να παραμείνεις κυβέρνηση, είναι εκτός πραγματικότητας, λέω εγώ. Και θέλω να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν ότι αυτή η αριστερά με τα λίγα της εφόδια, ή τα πολλά της προβλήματα, ή τα λίγα της καλά, έγινε κυβέρνηση όχι γιατί ξαφνικά οι ψήφοι ήταν αριστεροί, αλλά γιατί είπαν οι άλλοι είστε τόσο αποτυχημένοι και χρεοκοπημένοι που θα δοκιμάσω τώρα τον Α, το Β και το Γ με αυτό το πρόγραμμα και με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις. Τώρα λοιπόν, επειδή πέρασαν και 2,5 χρόνια και επειδή πέσαμε σε μια ιστορία δυστυχήματος, λέω εγώ, γιατί για το περιβάλλον είναι βαριά η κατάσταση παρά αυτά που είπε πριν ο Άκης, λέω το εξής. Επειδή έχω πάει και έχω δει και έχω μιλήσει με κόσμο, είναι και βλακώδες να μην καταλαβαίνει κάποιος ότι όπως και να το δεις επιστημονικά το πράγμα ιδιαίτερα. Είναι μακρύς ο χρόνος για την όποια επούλωση αυτών των πραγμάτων που γίνανε. Για το λαθρεμπόριο τώρα, για να συνεννοηθούμε. Ας τα ψάξει και η δικαιοσύνη. Εγώ ως πολίτης θέλω να έχω εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη και σε κυβερνήσεις και σε όλα. Αλλά ξέρετε ότι έχουμε χαμηλή εμπιστοσύνη γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα για χρόνια. Το λαθρεμπόριο, όπως λέει κάποιος, δεν θα σταματήσει ποτέ και πουθενά. Το θέμα είναι σε τι έκταση γίνεται, ποιος προσπαθεί να το αντιμετωπίσει και τι μέτρα παίρνονται και ποιοι πάνε φυλακή και τα ρέστα. Γιατί εδώ φτάσαμε στο γελίο. Ακόμα και αυτοί που πήγαν να κάνουν την απάντηση, να προκύπτει, λέω. Εγώ δεν το βγάλα εγώ, ούτε το έψαξα εκεί πέρα, ότι είχαν λαθρέο, δεν ξέρω τι, μαζούτ και αυτή, πετρέλαιο, ό,τι θέλετε. Να το πάω και παραπέρα. Ποιος ελέγχει συστηματικά τα χαρτιά, ποιος ελέγχει συστηματικά τις κυκλοφορίες, γιατί τώρα είναι και όλα δορυφορικά, ξέρετε, άμα θέλεις. Υπάρχει και μια ταινία. Είναι πρόσφατη, αμερικάνικη. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, American Tavern, τέλος πάντων, παίζει ο Κρούζ, που θυμίζει με λίγο βλακώδη τρόπο, κατά τη γνώμη μου, το χαμό που παίξαν οι Αμερικάνοι επί Ρίγκαν και λίγο μετά στη Λατινική Αμερική. Και αυτά που λέγανε, δείχνει και σωστά πράγματα, πάντως σε ξύνει λίγο το κεφάλι. Σε ξύνει λίγο να σκεφτείς, να διαβάσεις και τα λοιπά. Γιατί ξέρετε, συνήθως τα ξεχνάμε όλα. Γιατί τότε ήταν η αυλή της Αμερικής, ήταν ο τότε ψυχρός πόλεμος και έπρεπε επιπτωμάτων ημέν, επιπτωμάτων και ιδέ πολλές φορές. Λέω όμως τώρα. Από αυτό το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι το εξής. Ο πολίτης σήμερα, πολύ περισσότερο σήμερα, μετά και από αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα των μεγάλων, μεσαίων και μικρών λαθρεμπόρων, να μην το πω έτσι, να τα ψάξουμε όλα. Γιατί εδώ πέφτει τσακωμός ακόμα τι θα γίνει και με τις απαντλήσεις και με σωστά. Τα σακιά τα μαύρα που σήμερα πάνε να τα μαζέψουν. Σήμερα που μιλάμε τσακώνονται πιο πλήρω θα πάει να κάνει απάντηση. Είμαι έκπληκτος που δεν βλέπω μεγάλες πρωτοβουλίες, αντίθετα προς τιμή από αυτή την άποψη. Την πέμπτη πρωτοβουλία ένας ραδιοφωνικός σταθμός, το Λαφούζο, εγώ δεν κρύβομαι από κανέναν, αντί να δούμε νεολαίες, γενικά, αντί να δούμε δήμους, όχι εντεταλμένους υπαλλήλους, γιατί δεν κατάλαβα οι κάτοικοι των περιοχών, είδατε πολλούς να ξεσηκώνονται να πάνε να βοηθήσουν στις παραλίες. Να σας πω τώρα τι γίνεται στη γειτονιά μου και αλλού, όχι με αυτά τα θέματα, τα άλλα, τα πιο καθημερινά. Βλέπετε πολλούς να ασχολούνται τι γίνεται με τα σκουπίδια. Με την ανακύκλωση, με το πόσο δουλεύει το Α ή το Β σύστημα, έχουμε γενικότερο πρόβλημα ασθενωνία. Το έχω ξαναπεί. Δεν πάω να κρύψω τις ευθύνες τις σημερινές. Λέω να θυμίσω με αφορμή αυτές τις ευθύνες, τις ευθύνες που έχουμε ως πολίτες και πρωτοβουλίες. Και δεν θέλω οι ιδιώτες μόνο και οι ιδιώτες να κάνουν κάποια πράγματα. Στο δικό μου το αυτή, περιγράφεις μια μεγαλύτερη κυβερνητική κρίση από αυτή που έχει σταχυολογηθεί ή αναδειχθεί. Με κεντρικό πρόσωπο τον κύριο Κουρουπλή. Νομίζω σε ένα βαθμό την περιγράφω, να συμφωνήσω μαζί σου. Εδώ έχουν περάσει πια 2 εβδομάδες. Και στις 2 εβδομάδες είχαμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού με πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες,
πολύ συγκεκριμένη. Πολιτικά προσπάθησε να ανασχέσει και να επιταχύνει κάτι. Και να πει, παιδιά, ψάξτε αυτό, αλλάξτε αυτό, τσακίσου, περίπου έτσι του το είπε, και μάζεψε το, αλλιώς θα σου γυρίσει πάνω σου και ούτω καθεξής. Όμως, εμένα με ενδιαφέρει, την πάθαμε τη ζημιά. Εντάξει. Όταν θα προκύψει ένα άλλο θέμα που θα προκαλέσει έναν αντίστοιχο θόρυβο. Τα υπόγεια και οι μηχανισμοί που λειτουργούν όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ξεκίνησαν τώρα, και εκδίδουν σαν φέι βολάν τις τρύπιες προσωρινές παρατάσεις αξιοπλοείας, οι σχέσεις με τους μεγάλους μεσαίους και μικρούς λαθρέμπορους, εντός ή εκτός αγών. Η παλαιότητα των πλοίων. Η παλαιότητα, τα σαπάκια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα ξαναπεράσουν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Θα ξαναχαθούν σε κάποιο σιρτάρι. Θα συνεχίσει το πράγμα. Καλά το βάζεις. Σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτε. Για να δούμε. Ή αυτό η ζημιά μπορεί να αποτελέσει μια χρυσή αφορμή να σπάσουν τα αποστήματα. Και αν δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, ποιος θα το κάνει? Ο πολίτης που συναισθηματικά και από μια έτσι κουλτούρα θα πάει να βοηθήσει να καθαρίσει την παραλία του? Κακώς δεν το έχουμε δει αυτό σε επίπεδο κινήματος, κοινωνικού κινήματος. Συμφωνούμε. Θες να είναι αδιαφορία, θες να είναι... δεν ξέρω το. Όχι, είμαστε στο φαινόμενο, το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές. Θες να είναι ό,τι αν εξαιρέσουμε τη φάση μέχρι τις εκλογές πριν δύο χρόνια, δεν τα ξεχνάω εγώ τουλάχιστον, από την πλευρά μου, ως άποψη τουλάχιστον, και να τη συζητήσουμε, που ανέβαινε μια κοινωνική ανησυχία, αναζήτηση και παρεμβατικότητα. Σήμερα και για τις ευθύνες σημερινής κυβέρνησης, αλλά και για τις ανοησίες που εκπέμπει πολλές φορές η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλες πλευρές, και επί του θέματος, και θα επανέλθω μετά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια παθητικοποίηση. Η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της. Όχι, δεν νομίζω. Βρίσκει ένα κύμα που τη βολεύει, το καβαλάει. Να το καβαλήσει. Και μιζάρει πάνω σε αυτό. Και δικαιούται να μαξιμαλίσει. Διότι σου λέει, εδώ παιδιά, υπάρχει η μάχη της μπάρας. Άμα πιάσουμε την ουσία, δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για τους μεγάλους λαθρέμπορους και να ψαχτούν. Ποιο να μιλήσει? Άλλα είδα. Και άλλα καταλαβαίνω. Επίσης, τι να πω τώρα. Να πω για το ποια είναι τα παλιά αφεντικά και τα καινούργια που συνδέονται και με τη διακίνηση και με τη μη διακίνηση. Να τα πω και ποιο με ακούει. Μάλιστα. Αλλά να συνεχίσω και λοιπόν, να κάνω και καλύτερη προσπάθεια. Αυτό το φαινόμενο της σημερινής Βουλής, για να το κλείσω εγώ και να μιλήσει και ο συνάδελφος να συνεχίσουμε, δεν θέλω να το ξεχάσω. Δηλαδή, όταν ο Γεωργιάδης, που είναι και λίγο αρχαιολάτρης, όπως ξέρετε, κτλ., που μου κάνει εντύπωση, πώς δεν θυμήθηκε, ας πούμε, ένα πραγματικό γεγονός που ήταν πραγματική ναυμαχία της Σαλαμίνας ακριβώς 2.500 χρόνια πριν, εκπλήσωμε δηλαδή, θα το στείλω. Έκανε μια αναφορά σε τρίτη. Εντάξει. Ασχολήθηκε με άλλα. Δεν είναι το επικοινωνιακό, ξαναγυρίζω. Και ο κύριος Κουρουμπλής να μην λέει ότι έχει κάνει τόσους αγώνες, γιατί έχει κάνει αγώνες, δεν αντιμετωπίζει τους αγώνες το πρόβλημα, ούτε τις ευθύνες.